Θα ακούσετε το μονόπρακτο του Βασίλη Ζιώγα, το προξενιό της Αντιγόνης. Ραδιοφωνική διασκευή, Βασίλη Ιμπροχώρη. Μουσική, Δημήτρη Αγραφιώτη. Ραδιοσκηνοθεσία, Χρήστου Βαχλιώτη. Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που θα ακουστούν Γιώργος Τζόρτζης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μαρία Φωκά, Νίκος Καραγεωργιάδης, Γιώργος Μοσχίδης, Σπύρος Κωνσταντόπουλος. Ένα δωμάτιο σπιτιού επαρχιακής πόλης. Στο βάθος, κολλημένος στον τοίχο, ένας καναπές. Και από πάνω του, ένα παράθυρο που βλέπει στον κήπο. Και στον κήπο, μια μικρή χρυσή νερατζιά. Δύο πόρτες. Μια δεξιά, μια αριστερά. Ένα ψηλό τρίποδο με άνθη πολύχρωμα στην αριστερή γωνιά. Δίπλα του, ακίνητη πάνω σε μια καρέκλα, κάθεται η Αντιγόνη. Γύρω της, σκορπισμένα στο πάτωμα και απάνω της, λουλούδια άσπρα και κόκκινα του αγρού. Φορά ένα μακρύ νηφικό φουστάνι. Ένα άσπρο βέλο της καλύπτει τελείως το πρόσωπο. Η παρουσία της γεμίζει ολόκληρο το δωμάτιο. Είναι ακόμα νύχτα. Στη δεξιά γωνιά ένα χρυσό κλουβί με ένα χρυσό πουλί νεκρό. Στους τοίχους κρεμασμένες οι πέντε φωτογραφίες της Αντιγόνης μέσα σε μεγάλα χοντρά χρυσά κάδρα. Η μεσαία και η μεγαλύτερη, στον μπόι της Αντιγόνης, είναι σκεπασμένη με ένα χρυσό πανί που κρέμεται σαν κουρτίνα. Τα πρόσωπα του έργου. Η κυρία Αθηνά, ψηλή και εύσωμη, κάπου 50 χρόνων, η θεία της νύφης. Ο στρατηγός, ψηλός και εύσωμος, κάπου 60 χρόνων, ο θείος της νύφης. Ο πεθερός, κάπου 50 χρόνων, πατέρας της νύφης. Ο προξενητής, κοντός και αδύνατος με κόκκινα μάτια. Δεν μιλάει συχνά και όλο κάτι ετοιμάζει με το μυαλό του. Αμφίβολης ποιότητας. Η Αντιγόνη. Περιμένουν όλοι τους το γαμπρό. Φορούν όλοι τους τα καλά τους. Ο στρατηγός με τη μεγάλη του στολή, μόνο του τα παράσημα και το σπαθί του. Είναι ακόμα νύχτα. Ο στρατηγός, πάντοτε πρώτος και καλύτερος εκεί που δεν τον σπέρνουν. Και τώρα η σειρά της θείας. Διορθώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες της νύφης. Έτσι χρυσό μου, καλό μου κοριτσάκι που θα σε χάσω. Εσύ ούτε μιλιά στο γαμπρό. Ούτε μιλιά. Αλέξανδρε! Δεν πιστεύω να νόμισε για μεθαύριο. Όχι, όχι. Του το είπαμε ξεκάθαρα. Την Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Και τι είπε? Σας το έχω πει τόσες φορές. Πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Τι ώρα είναι τώρα? Είναι ακόμη πολύ πρωί. 4 πάνω κάτω. Τόσο πρωί. Πριν από λίγο ήταν 4 παρά 1 λεπτό ακριβώς. Άρα τώρα δεν είναι τόσο πρωί όσο πριν από λίγο. Κι αν ξεχάσει και δεν έρθει, Τρίτη του είχαμε πει. Μα υπάρχουν τόσες Τρίτες μέσα στους αιώνες τους άπαντες. Και την περασμένη εβδομάδα Τρίτη είχαμε. Θα έρθει.
Θα έρθει. Πότε λοιπόν θα έρθει? Είναι ακόμη πολύ πρωί. 4:01. Όχι όμως τόσο όσο πιο πριν που ήταν 4 ακριβώς. Δεν κάνουν επισκέψεις τέτοια ώρα ο κόσμος. Ω, ήρθατε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είχαμε πει. Ναι, σήμερα. Και σήμερα ακριβώς μου πέρασε από το μυαλό πως είχαμε πει για χτες και κόρυψα να χάσω λογικά μου. Όχι, προς Θεού. Οπωσδήποτε θα ξέρετε τι θα πει να κάνει κανείς ένα τέτοιο λάθος. Να που δεν το κάνατε. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές και ήμουν τελείως σίγουρος πως θα κάνει και τούτη τη φορά. Καθίστε. Ευχαριστώ. Σα θαύμα μου φαίνεται που δεν το έκανα. Καλέ, ούτε ένα λεπτό δεν αργήσατε. Κάθε άλλο μάλιστα. Αυτό πάνε να πει πως έγινε θαύμα. Μα τι λέτε τώρα, αφού εμείς σας περιμέναμε σκοπή. Δεν προφτάσαμε να καθίσουμε και ήρθατε. Τότε να με συγχωρείτε πολύ που ήρθα τόσο γρήγορα. Ελάτε. Ήταν μεγάλη ευγένεια εκ μέρους σας που δεν μας κάνατε να περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή το σημερινό. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που πετυχαίνω ένα ραντεβού στην ώρα του. Πάντοτε κάνω λάθος μια-δύο μέρες, αφού ετοιμάζει να με διώξετε από το σχολείο γιατί έχω αλλάξει τα προγράμματα και τα έχω κάνει γενικά θάλασσα. Τώρα φαντάζομαι να κάνατε καλή αρχή με το σημερινό. Μα δεν το πιστεύω, γιατί και σήμερα κατά λάθος ήρθα σε εσάς. Είχατε κανονίσει να πάτε αλλού? Όχι, προς Θεού. Ποτέ να μην περάσει από το νου σας κάτι τέτοιο. Από τότε που μου έδειξε το ζήτημα ο κύριος Παναγιώτης από εδώ, εγώ τίποτα άλλο δεν έχω στο νου μου εκτός από την αξιαγάπητη κόρη σας. Ναι. Τότε εξηγήστε μας γιατί μας προσβάλλετε. Προς Θεού, εγώ δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση, στρατηγέ μου. Μα πώς δεν έχετε, αφού είπατε πως ήρθατε κατά λάθος. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Τότε μας προσβάλλετε θανάσιμα. Αφήστε σας παρακαλώ να εξηγηθώ. Ορίστε, μιλήστε. Προχτές νόμιζα πως το ραντεβού ήταν για αύριο. Εχτες νόμιζα πως αφού προχτές είχα σκεφτεί πως θα συναντιόμαστε αύριο, άρα για σήμερα ήταν. Σήμερα όμως σκέφτηκα πως αφού προχτές είχα πει αύριο, άρα χτες ήταν το ραντεβού και όχι σήμερα. Ύστερα όμως μου πέρασε από το νου πως εχτες είχα πει σήμερα, άρα σήμερα ήταν το ραντεβού. Γιατί αν δεν έκανα χτες το λάθος να πω σήμερα, θα ερχόμουν αύριο στο ραντεβού, καταλαβαίνετε. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Πώς είναι δυνατόν? Κατάλαβε. Αφήστε την. Η κυρία όμως διατείνεται πως δεν κατάλαβε. Η κυρία μπορεί να λέει ό,τι θέλει, παιδί μου. Δεν σας καταλαβαίνω καθόλου, αφού δεν κατάλαβε. Κατάλαβε, μα κάνει πως δεν κατάλαβε. Λοιπόν, αν θες να μάθεις, δεν κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά. Μα γιατί δεν καταλάβατε? Θέλετε να σας τα πω άλλη μια φορά? Προς Θεού, είναι λίγο χαζή. Μην την ακούτε τι λέει. Αλήθεια είστε χαζή? Χαζός είσαι εσύ. Αυτό είναι κάτι που το ξέρω πολύ καλά. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν και εσείς τυχαίνει να είσαι χαζή για να κατορθώσουμε να συνεννοηθούμε τελικά. Μα αυτός είναι ηλίθιος όλος διόλου. Ορίστε τι λέει. Εγώ δεν το απέκρυψα διόλου πως είμαι ηλίθιος. Άλλωστε σας το είπα από την αρχή πως είμαι έτοιμος να πάρω πόδια από το σχολείο που δουλεύω εξαιτίας της ηλιθιότητάς μου. Το ξέρουμε αυτό, κύριε δάσκαλε. Μα εμείς δεν θέλουμε να σας υποτιμήσουμε καθόλου. Δεν καταλαβαίνω τι υποτίμηση μου κάνετε. Δεν νομίζετε πως είναι πολύ φυσικό να είναι κανένας ηλίθιος? Εγώ είμαι ηλίθιος και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Σας παρακαλώ πολύ ποτέ να μην νομίσετε πως παριστάνω τον ηλίθιο. Είμαι ηλίθιος και φαίνομαι. Άλλωστε μπορώ να σας απαριθμίσω από πόσες δουλειές με έχουν διώξει μέχρι σήμερα. Πιστέψτε με, είναι τρομερά δύσκολο να είναι κανείς ηλίθιος στις μέρες μας. Μα είναι τελείως ηλίθιος. Συγχαρητήρια. Είστε ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Ναι. Να σας φέρουμε και το γλυκό. Ορίστε. Αυτό είναι το νεραντζάκι που έκανε η νεραντζιά μας ειδικά για σας. Ήθελε οπωσδήποτε να σας περιποιηθεί η καημένη. Μα τι λέτε, ασφαλώς δεν θα με έχει δει. Θα ήθελα πολύ να τη γνωρίσω. Μα αυτό δεν είναι νεράτζι, αυτό είναι ένα καρπούζι, ένα μικρό ζωσό καρπουζάκι. Με συγχωρείτε, αλλά το νεράτζι αυτό δεν είναι καθόλου στα μέτρα μου. Μήπως έχει κάνει λάθος η νεραντζιά σας? Ξέρετε, υπάρχουν ειδών στόματα, μα το δικό μου είναι πολύ μικρό όπως τα βλέπετε κι εσείς, και το νεράτζι αυτό είναι πολύ μεγάλο. Όχι, δεν έκανε καθόλου λάθος. Φάτε το τώρα. Μα πώς, αφού δεν χωράει. Με φέρνετε σε πολύ δύσκολο. Ελάτε, μια βουκιά είναι αυτό. Προτιμώ να πιω μια γουλιά από το νερό σας. Πιστέψτε με, θα είχα όλη την καλή διάθεση αν δεν υπήρχε τρομερός κίνδυνος να εξαρθρωθούν οι μασέλες μου.
βάλετε. Προς Θεού. Ορίστε, ορίστε. Θα κάνω μια προσπάθεια για σας. Εμπρός, θα βοηθήσουμε κι εμείς. Ελάτε, ελάτε, μη φοβάστε. Κοντεύετε. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο. Βλέπετε πως δεν ήταν τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μπήκε αμέσως. Έχετε τώρα καμία αντίρρηση? Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στις νερατζίες. Ποτέ δεν την περίμενα τέτοια παρανόηση. Μα είστε σίγουροι πως το έκανε ειδικά για μένα? Ελάτε. Θα ήταν τρομακτικό αν δεν τρώγατε το γλυκό που σας προσφέραμε. Πιστέψε με πως το έκανα ειδικά για την αγαπητή σας ανήψια. Δεν ξέρετε πόσο μας συγκινεί αυτό που λέτε. Ήδη την έχετε έτοιμη για το γάμο, ε? Έτοιμη να την παραδώσουμε αγνή και παρθένα στα χέρια σας. Προς Θεού, προς Θεού. Δεν μπορώ να βρω καμιά απολύτως δύναμη να καταπιώ. Πρέπει να καταπιείτε οπωσδήποτε, γιατί θα πνιγείτε. Προσπαθώ, προσπαθώ, μα βλέπετε η καροτίδα μου δεν κατορθώνει να κινηθεί. Το καταραμένο μήλο του Αδάμου. Το προπατορικό αμάρτημα. Το παθαίνω πολύ συχνά αυτό, είμαι νευρική φύση. Μα κινήστε την καροτίδα με το χέρι σας. Επιτέλους. Είδατε τι περίφημο κόλπο είναι αυτό? Το πάθαινα και εγώ κάποτε στην Αλβανία. Είμαι και εγώ νευρική φύσης, επίσης. Να ξέρατε τι άλλα τρομακτικά παθαίνω. Συνήθως το πρωί σηκώνομαι με το σχήμα του κρεβατιού. Και χρειάζεται την επομένη να κοιμηθώ μπρούμητα για να αλλάξει το σχήμα μου και να πάρω το σχήμα του κρεβατιού από την αντίθετη μεριά. Κάποτε το πάθαινα αυτό συνεχώς επί ένα ολόκληρο χρόνο. Και γιατί δεν αγοράζετε ένα ξύλινο κρεβάτι? Γιατί τότε το σχήμα δεν θα άλλαζε ποτέ. Καταλαβαίνετε τι ρουτίνα θα καταντούσε. Είστε ένας εξυπνότατος άνθρωπος. Μα τι λέτε, απέναντίας οι έξυπνοι άνθρωποι θα αγόραζαν αυτοστιγμής ένα ξύλινο κρεβάτι? Μα τι λέτε, οι έξυπνοι άνθρωποι είναι περισσότερο βλάκες από ό,τι νομίζετε εσείς. Μακάρι. Μακάρι θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αν κάποτε γινόμασταν όλοι ανεξαιρέτως βλάκες, θα άλλαζε μονομιάς η ζωή μας και θα ζούσαμε πολύ πιο ευχάριστα, δεν νομίζετε? Εγώ δεν νομίζω καθόλου. Μα γιατί ανακατεύεστε αφού δεν νομίζετε? Ό,τι και να νομίζετε εσείς δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε ποτέ αφού άλλα νομίζετε. Ορίστε, ορίστε, γιατί δεν θέλετε να μ' ακούσετε? Δεν θα ωφελήσει σε τίποτα. Το μάτι σας είναι άγρο, σας καταλαβαίνω. Εγώ έχω πολύ καλές προθέσεις απέναντι όλων σας. Σας ακούμε λοιπόν. Δεν έχω τίποτε να σας πω. Δεν έχετε? Με συγχωρείτε. Συνήθως δεν έχω τίποτα να πω. Και ακόμα όταν λέω κάτι το λέω έτσι από ζωική ανάγκη για να γυμνάσω τις μασέλες μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πολύ καλά τι ζωή πράγματα λέω. Τότε γιατί ήρθατε εδώ? Δεν θα μας πείτε τίποτε? Ήρθα για να παντρευτώ. Επιτέλους, αν δεν μιλήσετε, πώς θα παντρευτείτε? Τι να πω, τι να πω. Στο γάμο δεν πρέπει να μιλά κανείς. Τα λόγια είναι περιτά, το κάνει δίχως μιλιά. Αλίμονο αν μιλήσει καταστράφηκαν όλα. Είστε αποφασισμένος λοιπόν να πάρετε γουρούνι στο σακί? Αν δεν κάνω λάθος είναι άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Δεν πιστεύω να έκανα λάθος. Με συγχωρείτε, Δεσποινή Αντιγόνη, μα όπως τα σίγουρα θα καταλαβαίνετε κι εσείς, είμαι άνθρωπος που τα πιστεύει όλα. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε επειδή μου μιλήσατε για γουρούνι. Είδατε τι κάνατε? Μείνετε ήσυχος. Η Αντιγόνη δεν παρεξηγείται με τίποτα. Η ψυχή της είναι τόσο αγνή όσο και το φως του ήλιου. Το φως του ήλιου δεν είναι καθόλου αγνό. Είναι το πιο βρώμικο πράγμα που γνώρισα ποτέ. Έχω πολύ κακή πείρα για να σας μιλώ έτσι. Το φως. Το φως. Ναι, μα ναι, 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 το φως. Σας παρακαλώ, βρέστε κάτι πιο άγνο να παρομοιάσει την ψυχή της. Μα καλύτερα μην βρείτε τίποτα. Σας παρακαλώ. Το φως είναι σκουπίδια. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο. Το φως του ήλιου είναι σαπίλα. Πέσε τι βατράχι, πέσε τι στάρι. Μα το φως του ήλιου είναι κοροϊδία. Εκείνη πρέπει να συμφωνεί. Είπατε την Αντιγόνη βατράχι? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, πρέπει να με καταλάβετε. Δεν έχετε οσφριστεί ποτέ το φως του ήλιου να δείτε πως βρωμάει? Έχετε αφήσει ποτέ εκτεθειμένο στο φως του ένα πράσινο θύλο να δείτε πως το ξεραίνει? Θάνατος! Το φως του ήλιου από που περνά σκορπά το θάνατο και κουβαλά μαζί του όλη τη μυρωδιά του θανάτου, πιστέψτε με! Ακούστε! Εθίξατε ένα πολύ βασικό ζήτημα. Αν πάψει η ψυχή της Αντιγόνης να μοιάζει με το φως του ήλιου, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό το γάμο. Πετάτε στα σκουπίδια ολόκληρη την πίστη μας. Και εσείς πετάτε στα σκουπίδια τη δικιά μου.
Σας είπα πως είμαι αρκετά ηλίθιος να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ηλιακό φως. Μα δεν το καταλάβατε ακόμα πως αυτό είναι η αιτία της δυστυχίας μας. Και πως αν δεν υπήρχε αυτό δεν θα υπήρχε τίποτα και θα σιγάζαμε μιας διάπαντος. Προς Θεού! Ξέρετε τι κάνετε τώρα! Όχι. Καταστρέφετε ολόκληρη τη ζωή! Βλέπετε τι έγινε τώρα. Έφυγε. Έφυγε. Ναι, έφυγε. Ναι, ναι, έφυγε. Θα έπρεπε να κοιτάξουμε να την επαναφέρουμε πίσω. Είναι μεγάλη ανάγκη να παρευρίσκεται κι αυτή, καταλαβαίνετε? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μα πώς, αφού πρέπει να οπωσδήποτε να την καταφέρουμε να επιστρέψει, καταλαβαίνετε? Πάλι δεν καταλαβαίνω. Είναι το ζήτημα πως την έχει αναλάβει υπό την προστασία της. Και φυσικά δίχως να δώσει. Είναι από πολύ πλούσια οικογένεια και... Καταλαβαίνετε? Με συγχωρείτε, μα μου είναι αδύνατο να καταλάβω. Δεν πειράζει, ας μην καταλαβαίνετε. Κάντε όμως την πάπια. Να κάνω την πάπια και πώς να την κάνω, δεν καταλαβαίνω. Κάντε του πιο ξεκάθαρο το ζήτημα. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε, αυτή είναι που θα πληρώσει. Ας πληρώσει, τι σχέση έχουν αυτά μαζί μου. Εγώ δεν σας πουλώ τίποτα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μα δεν καταλαβαίνω. Ακούστε, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να ικανοποιηθεί μια από τις λεπτότερες χορδές σας. Καταλαβαίνετε? Κάντε τούτο ακόμη πιο ξεκάθαρο. Αυτή είναι που θα χρησιμοποιήσει την οικονομική της δύναμη για να κατορθωθεί στο τέλος να γίνει αυτός ο γάμος, ο οποίος για μας είναι το παν και το ιερότερο όλων. Και για μένα επίσης, αλλά πάλι δεν καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ, παρακολουθήστε τα λόγια μου ένα-ένα. Μάλιστα. Την Αντιγόνη δεν θα την πάρετε ποτέ αν η θεία της δεν σας δροσίσει την ψυχή σας με ορισμένα μετρητά. Θα το δείτε κι εσείς, καθώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πως είναι τελείως αδύνατο. Μα επιτέλους εξηγήστε μου, δεν καταλαβαίνω καθόλου και γιατί μιλάμε έτσι σιγανά. Προς Θεού μη φωνάζετε. Καταλαβαίνετε πως είναι πολύ λεπτό θέμα αυτό που πάμε να σας εξηγήσουμε. Κάντε τούτο τελείως, Λιάννα. Αυτή είναι που θα σας δώσει την πρίκα της Αντιγόνης. Δηλαδή αυτή είναι που θα σας πληρώσει για να την πάρετε. Μα τι λέτε, γιατί με περάσατε? Δεν σας καταλαβαίνω καθόλου. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με το εμπόριο. Το ξέρετε πολύ καλά πως είμαι ένας δάσκαλος. Μήπως δεν έχετε καταλάβει το σκοπό μου? Δεν σας είπε ο κύριος Παναγιώτης από εκεί πως ήρθα με σκοπό να πάρω την κόρη σας γυναίκα μου? Δεν καταλαβαίνω σε τι χρειάζεται η θεία της. Στο κάτω-κάτω αυτό είναι ζήτημα που μόνο εγώ και η προσφυλή σας κόρη μπορούμε να λύσουμε. Με την κόρη μου δεν μπορείτε ποτέ να λύσετε αυτά τα ζητήματα. Πού το ξέρετε εσείς? Δεσποινής Αντιγόνη. Δεσποινής Αντιγόνη, εσείς δεν μπορείτε να επέμβετε. Δεσποινής Αντιγόνη, σας παρακαλώ εξηγήστε τους σε τι ακριβώς πιστεύουμε εμείς οι νέοι άνθρωποι. Μίλησε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αρκείστε μονάχα να γελάτε, Δεσποινής Αντιγόνη, και από εκεί και πέρα δεν λέτε τίποτα άλλο. Μήπως σας έχουν απαγορέψει να μου μιλήσετε? Αχ, γιατί θέλετε, σώνει και καλά, να επιταχύνετε την εξέλιξη των πραγμάτων? Είμαι της γνώμης να ετοιμάσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για να επαναφέρουμε την Αθηνά στο δωμάτιο. Πρέπει να επιτεθούμε στο διπλανό δωμάτιο και να το καταλάβουμε. Αφού δεν την εχμαλωτήσουμε, να τη φέρουμε πίσω χειροδέσμη. Μπράβο! Ας ακούσουμε τον στρατηγό. Μα γιατί, εγώ όλο αυτό τον καιρό περίμενα να ακούσω μια λέξη από το σώμα της αγαπητής Δεσποινίδος Αντιγόνης. Και αυτή κάθεται εκεί σε μια γωνιά γιωμάτη λουλούδια και το λατρευτό της πρόσωπο δύναμε να δω. Όλα θα έρθουν με τη σειρά. Μη βιάζεστε. Εσείς μου είπατε πως είναι ωραία, δεν είναι έτσι? Ναι, ναι, θα δείτε, θα δείτε. Κύριε, αν θέλετε να μου εμπιστευτείτε τη στρατηγία, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου ανενόχλητος. Ιδαλλιώς να είσαστε σίγουροι πως το προξενιό θα διαλύσει. Ναι, ναι, πρέπει να υπακούσουμε στο στρατηγό. Σας παρακαλώ πολύ, ενεργήστε γρήγορα. Θα ενεργήσουμε κατά πως προστάζει το σχέδιο. Και ποιο είναι το σχέδιό σου? Επίθεση. Μα τι λες τώρα, αυτή έχει κλειδώσει. Α, ναι, βέβαια, αυτό δεν το είχα υπολογίσει καθόλου. Να σπάσετε την πόρτα. Συμφωνείτε κι εσείς? Θεωρώ πως η επίθεση είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο. Το λέτε αυτό για να συμπεριληφθείτε κι εσείς στο απόσπασμα? Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε τι περνά από το μυαλό σας. Άρκη! Το επαναστατικό σας δαιμόνιο θα το πατάξω αυτό στιγμής. Επίθεση δεν πρόκειται να γίνει. Και τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να φωνάζουμε απ' έξω: Αθηνά, συγχώρεσέ μας και έβγα έξω να σου πούμε. Λοιπόν, 1, 2, 3. Αθηνά, συγχώρεσέ μας και έβγα έξω να σου πούμε. Αθηνά, συγχώρεσέ μας και έβγα έξω να σου πούμε. Τον κακό σας τον καιρό!
Απροπό, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ υποφέρω που δεν βλέπω το πρόσωπο της προσφυλούσας κόρης. Να τραγουδήσουμε ένα θούριο. Τα θούρια είναι πολεμικά, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν πολύ ποιήση, δεν νομίζετε? Φοβάμαι πως θα την εξοργήσουν. Αν τραγουδούσαμε μια βαρκαρόλα, θα ήταν πολύ πιο καλύτερα. Ξέρω μια βαρκαρόλα εγώ. Αφήστε να ρωτήσουμε τη Δεσποινίδα Αντιγόνη. Αφού σας είπα, ξέρω μια εγώ. Μιλάει για το φεγγάρι. Ναι, οι γυναίκες τραγουδούν καλύτερα, όμως έχετε πάει ποτέ στην όπερα? Η δική μου η φωνή είναι άφθαστη στα θούρια. Είμαι βαρύτονος. Οι βαρκαρόλες όμως απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική. Αφήστε να ρωτήσουμε τη Δεσποινίδα Αντιγόνη. Σας είπα πως είμαι βαρύτονος. Πολύ καλά, αλλά οι βαρκαρόλες. Σας είπα πως είμαι βαρύτονος. Πολύ καλά. Το έχετε πάρει χαμπάρι πως με προσβάλλετε θανάσιμα? Εγώ δεν είχα καμιά πρόταση. Σας είπα πως είμαι βαρύτονος. Εγώ όμως θέλω οπωσδήποτε να ακούσω τη φωνή της Δεσποινίδος Αντιψιώσας. Εγώ είμαι ο βαρύτονος εδώ μέσα, καταλαβαίνετε? Επιτέλους πρέπει να αντιληφθείτε πως είμαι τρελά ερωτευμένος. Μου απευθύνεστε σαν να πρόκειται για κάποιο τενόρο. Σας επανέλαβα τόσες φορές. Πως είμαι βαρύτονος! Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε, πολύ αμφιβάλλω αν είστε βαρύτονος. Προς Θεού! Πέστε του λοιπόν κι εσείς! Ναι, ναι, είναι βαρύτονος! Ναι, ναι, είναι βαρύτονος! Εγώ όμως είμαι ερωτευμένος! Το θέμα μας είναι η βαρκαρόλα, κύριε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν με καλέσατε εδώ για να τραγουδήσουμε? Φαίνεστε για άνθρωπος με φοβερές δυνάμεις μέσα του. Σας παρακαλώ πολύ. Παραχωρήσε τη θέση της βαρκαρόλας, η Δεσποινίδα Αντιγόνη. Σας είπα πως αυτός εδώ είναι επαναστάτης! Μου είναι δυνατό να σκεφτώ πως είναι δυνατό να κάνω εγώ μια επανάσταση. Το βλέπεις, δεν είναι επαναστάτης. Άστον τον. Εγώ θα τραγουδήσω τη βαρκαρόλα. Μα είστε με τα καλά σας. Επιτρέπετε σε ένα στρατηγό να τραγουδάει βαρκαρόλες? Ξέρετε πολύ καλά πως είμαι στρατηγός σε ένα αποστρατεία. Και όχι μόνο έχω το δικαίωμα από τον νόμο, αλλά μου επιβάλλεται να τραγουδώ βαρκαρόλες. Επιτέλους, αφήστε το στρατηγό να τραγουδήσει. Είσαστε όλοι τελείως αρνητικοί μαζί μου. Δεν καταλαβαίνετε. Αχ, να ξέρατε. Ξεχνάτε πως εγώ είμαι ένας άνθρωπος σοβαρός. Είστε ένας ηλίθιος. Ναι, μα δεν πάω να είμαι πάντοτε ένας σοβαρός άνθρωπος. Φέρνεστε όμως κατά τέτοιο τρόπο που μας δυσκολεύετε αφάνταστα στο έργο μας. Πολύ καλά. Τότε να σηκωθώ να φύγω από εδώ μέσα. Να φύγετε και να μην ξαναγυρίσετε ποτέ. Σας είπα πως εγώ είμαι ο βαρύτονος εδώ πέρα. Κι εγώ έφερα μαζί μου ένα πιστόλι για να αυτοκτονήσω μπροστά στα μάτια της Δεσποινίδος Αντιγόνης. Φέρατε μαζί σας ένα πιστόλι? Να το. Ώστε λοιπόν έχετε ένα πιστόλι? Μάλιστα, αυτό εδώ. Τότε τα πράγματα αλλάζουν. Εσείς είσαστε υπέρ των πιστολιών? Είναι η καλύτερη λύση, δεν νομίζετε? Μα είναι αληθινό. Μπορείτε να το δανείστε μια στιγμή, αν δεν έχετε σκοπό να αυτοκτονήσετε τώρα αμέσως. Ορίστε. Εγώ ήθελα πάντα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Θα σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να σας σκοτώσω εγώ. Όταν έρθει η ώρα. Και η Δεσποινίδα Αντιγόνη? Πρέπει να καταλάβετε πως αυτός ο γάμος για μας είναι ιερός. Ας κάνουμε λοιπόν μια αρχή. Καθίστε παρακαλώ, κύριοι. Ορίστε. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες της Αντιγόνης. Εδώ είναι καθιστή. Βλέπετε πως ατενίζει το μέλλον. Το βλέμμα της χάνεται ψηλά στα ουράνια. Δέστε πόσο αγνή είναι σε αυτήν ακριβώς τη στάση. Εκεί είναι όρθια. Προσπαθεί να κάνει έναν βηματισμό, μα φαίνεται σαν να διστάζει. Τελικά δεν τον κάνει τον βηματισμό, αλλά μένει με το πόδι της έτσι να αιωρείται πάνω από τη γη για πάντα. Στην άλλη φωτογραφία κρατά ένα πουλί στα χέρια της, όπως βλέπετε. Ανέκαθεν η μεγαλύτερη της αγάπη ήταν τα πουλιά και γενικά ό,τι πετάει. Ακόμα και τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και τα κολεόπτερα και τα αερόστατα. Σε εκείνη τη φωτογραφία κάνει μπαλέτο, όπως βλέπετε. Φοράει τα ρούχα του κύκνου. Στο πρόσωπό της δείχνει πως πιστεύει ακράδαντα πως είναι ένας πραγματικός κύκνος. Σαν να φτερουγίζει δίπλα της η μελωδία του Τσαϊκόφσκι.
δείχνει ξεκάθαρα πως το μέλλον θα γίνει περίφημη μπαλαρίνα. Αλέξανδρε! Βλέπετε πως η θεία της Αντιγόνης μου δείχνει τις φωτογραφίες της. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για μένα. Αισθάνομαι πολύ θλίψη σήμερα. Σας παρακαλώ πολύ, επιτρέψτε μου να μην μπορέσω να δεχτώ το τραγούδι σας. Εξαλλού δεν ξέρω αν και οι άλλοι έχουν αντίρρηση. Μην ακούτε το στρατηγό. Έχει πολύ απέσια φωνή. Ώστε και εσύ ακόμα ξεχνάς πως είμαι βαρύτονος. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Είστε όλοι σας τέσσερα γομάρια με αυτιά. Και τώρα η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής σας. Προσέξτε καλά. Η Αντιγόνη θεόγυμνη. Η Αντιγόνη δίχως ρούχα. Η Αντιγόνη τσίτσιδη. Η Αντιγόνη γυμνή. Είναι εκ Παύλου Καλονής. Αυτό το σώμα μοιάζει πολύ με αυτό που βλέπα στο όνειρά μου. Βλέπετε. Βλέπετε πόσο όμορφο μπορεί να είναι ένα γυναικείο σώμα. Είδατε, είδατε. Τι γραμμές, τι γραμμές. Δεν υπάρχει καμιά λεπτομέρεια που να την κρύβει αυτή η φωτογραφία. Γιατί δεν συμφωνούμε τώρα μέσα να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Σταθείτε, σταθείτε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να μάθετε ακόμη. Προς Θεού, πρέπει να αντιληφθείτε την κατάστασή μου. Εγώ είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος. Σας παρακαλώ, είμαι απολύτως σύμφωνος. Πάλι γουρούνι στο σακί θέλετε να πάρετε. Δεσποινής κόρη σας δεν είναι γουρούνι, μα ένα εξαίσιο πλάσμα. Πιστέψτε με πως αυτήν ακριβώς στιγμή έχω φουντώσει στο έπακρο. Πρέπει να σας θέσω ακόμα μια φορά υπόψη σας πως είμαι νευρασθενικός και πως η νευρασθένεια αυτή προήλθε από τη μοναξιά και που μου επέβαλαν οι άνθρωποι από τότε που γεννήθηκα. Ακόμα και στο σχολείο τα παιδιά μου αποφεύγουν και όταν παραδίδω μαθήματα κανείς δεν με προσέχει. Πολύ καλά σας κάνω. Πρέπει να το πάρετε απόφαση. Πως αυτή τη στιγμή υποφέρω αφάνταστα. Επί χρόνια ολόκληρα βλέπω τα γαϊδουράκια και τα βατράχια να ερωτεύονται στις λίμνες και κοντεύω να τρελαθώ από τη μοναξιά. Προχθές αντίκρισα πάνω από την πόρτα του σχολείου μια χελίδωνο φωλιά που είχε μέσα 6 ολόκληρα μικρά χελίδωνάκια. Και που θέλετε να καταλήξετε με όλα αυτά? Πως πρέπει να παντρευτώ τώρα αμέσως αν είναι δυνατό! Βλέπω με τα λύπης μου πως εξακολουθείτε την ίδια επιθετική πολιτική όπως και πριν. Φοβούμαι πως αν συνεχίσετε έτσι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεννοηθούμε. Να φύγετε! Καλύτερα να του δίνετε! Δεν θα φύγω ποτέ! Δεν μας μένει παρά να τον σκοτώσουμε! Αν θέλετε μπορώ να σας σκοτώσω ετούτην ακριβώς τη στιγμή. Δυστυχώς αυτήν ακριβώς τη στιγμή δεν έχω απολύτως καμιά διάθεση να πεθάνω. Τότε θα σκοτώσω την Αντιγόνη. Αν θέλετε επιτρέψτε μου να τραγουδήσω εκείνη τη βαρκαρόλα τώρα. Α, η Αντιγόνη πέθανε. Έχει πεθάνει πριν από 13 χρόνια. Ήταν το μοναδικό τους παιδί. Η Αντιγόνη δεν πέθανε. Η Αντιγόνη δεν πέθανε. Η Αντιγόνη δεν πέθανε. Ορίστε, σας προσφέρουμε την ψυχή της Αντιγόνης. Την ψυχή της Αντιγόνης. Την ψυχή της Αντιγόνης. Μα αυτό είναι ένα μπαλόνι. Μέσα σε αυτό το μπαλόνι βρίσκεται η ψυχή της Αντιγόνης. Πάρτε το. Την ώρα που ξεψυχούσε, της το βάλαμε στο στόμα και κρατήσαμε την τελευταία της πνοή. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή κρατάτε στα χέρια σας την αγνή της ψυχή. Τι άλλο πολυτιμότερο? Αυτό είναι ένα φουσκωμένο μπαλόνι. Το λούζουμε κάθε πρωί. Και σαν έρθει Κυριακή, βγαίνουμε στην εξοχή και οι τέσσερις. Εκεί το δένουμε στα πιο ψηλά κλαδιά της λεύκας να το ανεμίσει ο ζεστός άνεμος λυκνιστικά ανάμεσα στα σπαθιά του ήλιου. Και έρχονται όλες οι πεταλούδες και τη ρωτούν και αυτή τους απαντά. Και έρχονται όλα τα ζωήφια και χαίρονται μέχρι τη δύση. Μα τα χρόνια πέρασαν και δεν μπορούμε να τη μεταχειριζόμαστε ακόμη σαν μικρό παιδάκι. Ήρθε ο καιρός να παντρευτεί. Ο καιρός να φύγει από μας για πάντα. Να πάει στο σπίτι της και να ζήσει μια καινούργια ζωή μαζί με τον άντρα της. Ως φαίνεται εμάς μας έχει βαρεθεί. Θα πνίξουμε τον πόνο μας
και θα τη δώσουμε σε εσάς. Εγώ είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος. Τουλάχιστον μήπως σας βρίσκεται πουθενά το δέρμα της. Μα τι λέτε τώρα. Αν το είχαμε δε θα σας το δίναμε. Γιατί μας περάσατε? Μπορείτε να συζητάτε κιόλας μαζί της. Θα δείτε που θα συνηθίσετε αμέσως. Και αν θέλετε σας δίνω και γραπτή εγγύηση πως τα παιδιά που θα κάνετε θα ζήσουν στους αιώνες τους άπαντες. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μοναχικός. Και εκτός από όλα αυτά σας έχω πει χίλιες φορές πως στην πραγματικότητα είμαι ένας στράγος. Ήδη αισθάνομαι τις τρίχες μου να μετρώνε υπερβολικά και με τούτο εδώ το μπαλόνι που μου φορτώσατε δεν μπορώ να ξυστώ. Μα τι κάνετε λοιπόν αυτού? Είναι συμπεριφορά αυτή να ξύνεστε μπροστά μας? Εμείς σας μιλούμε για μια ολόκληρη ζωή με αμέτρητους πόνους και βάσανα και εσείς ήρθατε να μας πείτε για τις τρίχες σας? Φυλάμε αυτή την κόρη χρόνια ολόκληρα μέσα στα πούπουλα για να σας την παραδώσουμε άσπηλη στα βρωμερά σας χέρια και εσείς ξύνεστε στις γωνιές του σπιτιού μας. Μια ολόκληρη ζωή πίστης και ελπίδας την πετάτε στα σκουπίδια με το «έτσι θέλω». Δεν ακούτε λοιπόν τους τύπους της καρδιάς της? Αυτή... Δεν αισθάνεστε τη ζωή να δονεί το ελαστικό του μπαλονιού? Εμείς τόσα χρόνια με αυτή τη χαρά ζούμε. Αυτή είναι η χτύπη της δικιάς μου καρδιάς. Είστε ένας εγωιστής άνευ προηγουμένου. Αυτός ο γάμος πρέπει να γίνει. Μα τι γάμος τώρα, τι γάμος? Εγώ πάω να τρελαθώ από τη φαγούρα. Θα πάρετε μια τρανταχτή πρίκα. Αυτό δεν μπορεί να σας ξύσει λιγάκι? Αυτός ο γάμος πρέπει να γίνει. Πάρτε την, πετάξτε την στα σκουπίδια, κάντε την ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Πρέπει να καταλάβετε πως δεν βαστάμε άλλο. Η Αντιγόνη πρέπει να φύγει από μας. Πρέπει να φύγει από μας. Δεν μπορώ, δεν δύναμαι. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να φύγω. Ακούσατε, θέλει να φύγει. Σας το είπα τόσες φορές πως δεν θα γίνει τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Επιτρέψτε μου παρακαλώ να αποχωρήσω. Τα βλέπετε, πρέπει να κάνουμε αυτό που σας λέω από καιρό. Σιώσι, πώς να κρατήσουμε κι άλλο ένα μπαλόνι? Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να τους παντρέψουμε. Δεν καταλαβαίνετε πως είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να παντρευτεί ένα μπαλόνι? Ενώ ένα μπαλόνι μπορεί να παντρευτεί ένα άλλο μπαλόνι. Πρέπει να την παντρέψουμε. Δεν τη βλέπετε πως μαράζω σε μονάχη? Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να φύγω. Όχι, όχι. Μπορείτε να συναντήσετε την Αντιγόνη σας αν σας κάνουμε και εσάς μπαλόνι. Ναι, ναι, θα μας υποχρεώσετε. Εσείς δεν έχετε να χάσετε απολύτως τίποτα. Απέναντίας θα κερδίσετε την Αντιγόνη. Επιτρέψατε μου σας παρακαλώ να σας σκοτώσω. Σας παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ στην Αντιγόνη σας. Θα μας αφήσετε με αυτό το αιώνιο βάρος απάνω μας? Δηλαδή συγγνώμηστε, μην τον παρακαλέσουμε άλλο. Αν μου δώσετε ένα στρογγυλό ποσό, αναλαμβάνω ολόκληρη την εργολαβία. Ναι, ναι. Θα έχετε 1000 λίρες. 1500, παρακαλώ. Λάτε με 1200, μπορεί να τελειώσει η δουλειά. Βάλτε άλλες 100. Όχι παραπάνω. Άλλες 100, φτωχός άνθρωπος είμαι. 50. Άλλες 25. Αρκεί! Εγώ δεν βαστάω άλλο. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το μπαλόνι. Αλέξανδρε! Δεν μπορώ άλλο, είπα. Ούτε μια βαρκαρόλα δεν δύναμαι να τραγουδήσω. Ούτε μια βαρκαρόλα. Η Αντιγόνη πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να εκλείψει! Πρέπει να την παντρέψουμε πρώτα, Αλέξανδρε! Τι πας να κάνεις, η κορούλα μου! Το μπαλόνι έσπασε. Έσπασε. Και τώρα τι θα γίνει? Εγώ πάω στον κήπο να τραγουδήσω τη βαρκαρόλα. Κυρία Αθηνά, δεν πιστεύω να μας ζητήσετε και ρέστα τώρα. Αρκετά μας κουράσατε τόσον καιρό. Αν θυμάστε, είχαμε συμφωνήσει από την αρχή, πριν ξεψυχήσει ακόμη, πως θα έπρεπε να τα αναλάβετε όλα εσείς, από το μπαλόνι μέχρι και το γάμο. Είχατε μήπως την αξίωση να κρατάμε με το ζόρι όλη αυτή την πίστη? Και αν θέλετε να μάθετε, εγώ δεν πίστεψα ποτέ. Μα να, ήθελα μόνο να παντρέψω αυτό το κορίτσι, επειδή το είχα υποσχεθεί στη Μακαρίτη σαν τη μάνα της. Δεν μ' αφήσετε να τελειώσω τη δουλειά μου? Ο στρατηγός τα κατέστρεψε όλα. Εγώ στο τέλος θα τον έκανα και αυτόν μπαλόνι. Πρέπει τουλάχιστον μια αποζημίωση να μου δώσετε. Πιστέψτε με πως αν δεν μου δώσετε κάτι, είμαι κατεστραμμένος άνθρωπος εκ των προτέρων. Εγώ σε αυτή την εργολαβία στηριζόμουν. Ξέρετε πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι η δουλειά μου.
Δεν είναι μικρό πράγμα να καταπατάς το βασίλειο του θανάτου. Κι εγώ το καταπατώ, κυρία μου. Μπορώ να σας δείξω συστατικές επιστολές από διάφορες οικογένειες που έχουν πιστέψει για πάντα πως τα προσφυλή τους πρόσωπα δεν πέθαναν. Κάνουμε δουλειά καθαρή και τίμια, κυρία μου. Και ποτέ δεν κοροϊδεύουμε τον πελάτη μας. Δεν σας φταίω εγώ σε τίποτα. Αν ο στρατηγός ήθελε σόνο και κανένα τραγουδί στη βαρκαρόλα του, σας ομολογώ πως είναι η πρώτη φορά που χάνω εργολαβία μέσα από τα χέρια μου. Πρέπει να μου δώσετε μια αποζημίωση, έστω και 500 λίρες. Εγώ τελικά θα τον έκανα και εκείνο μπαλόνι και θα τελειώνουμε. Τι φταίω εγώ, τι φταίω εγώ. Δεν θα σας δώσω ούτε μια δεκάρα. Η συμφωνία είναι συμφωνία. Αποτύχατε. Όπως είπατε κι εσείς, η δουλειά σας είναι λεπτή. Καταπατάτε το θάνατο. Δεν πειράζει, θα βρείτε κι άλλους πελάτες. Μιλούνια. Εγώ δεν πληρώνω ποτέ ατέλειωτες δουλειές. Κυρία Αθηνά! Κυρία Αθηνά! Κυρία Αθηνά μου! Και τώρα τι θα γίνει? Ακούσατε το μονόπρακτο του Βασίλη Γιώγα, το προξενιό της Αντιγόνης. Ραδιοφωνική διασκευή Βασίλη Μπροχώρη. Μουσική Δημήτρια Γραφιώτη. Ραδιοσκηνοθεσία Χρήστου Βαχλιώτη. Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που τους ακούσατε: Γιώργος Τζόρτζης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μαρία Φωκά, Νίκος Καραγιοργιάδης, Γιώργος Μοσχίδης, Σπύρος Κωνσταντόπουλος. Συλλογή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών θεατρικών έργων και λογοτεχνικών κειμένων διαβασμένων κυρίως από ηθοποιούς. Τα παραπάνω έχουν ηχογραφηθεί ψηφιακά από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή άλλα μαγνητικά μέσα, ταινίες, κασέτες, δίσκους βινιλίου. Η ηχογράφηση που ακούσατε προσθέθηκε στη συλλογή το 2011. Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και καταλογογράφηση Ηλίας Αργυρόπουλος.